Η καθημερινή αβεβαιότητα και το κομφούζιο εξαγγελιών εξακολουθούν να κρατούν σε αγωνία τους δεκάδες άστεγους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκπρόσωποι των πυρόπληκτων φοιτητών βρέθηκαν το μεσημέρι στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητώντας απαντήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάρει τίποτα μετά από 2 εβδομάδες. Παράλληλα, να πνιγούμε από τους καπνούς, γιατί δεν χτύπησε ποτέ ένας συναγερμός, γιατί δεν μας ειδοποίησε κανείς. Και τυχαία καταφέρουμε να εκενώσουμε το κτίριο χωρίς ούτε ένα τραυματισμό, ούτε ένα μοιραίο γεγονός. Την ίδια στιγμή, η Πριτανία του Πανεπιστημίου Κρήτης με ανακοίνωσή της έκανε λόγο για πλειοδοσία ευαισθησίας, μεταθέτοντας την ευθύνη για το κομφούζιο στο Υπουργείο Παιδείας. Όπως αναφέρει, η ανακοίνωση καταβολή των χρημάτων δεν μπορούσε να γίνει αφού δεν είχε δημοσιευθεί στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση που έχει συνταχθεί. Τα αναφερόμενα στην εξαγγελία του Υπουργού Παιδείας χρήματα για την καταβολή του επιδόματος πιστώθηκαν στις 28/9 του 2018, ωστόσο είναι γνωστό ότι δεν μπορούν να καταβληθούν πριν από τη δημοσίευση της ΚΙΑ. Για το στάδιο δε στο οποίο αυτή βρίσκεται, ουδέ μία γνώση έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στις δύσκολες ώρες για τους πληγέντες φοιτητές του Ιδρύματος, η πλειοδοσία ευαισθησίας περισσεύει. Το Υπουργείο στη γραπτή απάντησή του χαρακτήρισε εύλογες τις διαμαρτυρίες των φοιτητών, αναφέροντας ότι το Πανεπιστήμιο έπρεπε να βρει το ίδιο τρόπο για να ξεπεράσει τη γραφειοκρατία. Από την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου έχει πιστωθεί στο λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης το ποσό των 184.000 ευρώ ως έκτακτη χρηματική βοήθεια 2.000 ευρώ στους 92 φοιτητές που διέμεναν στην εστία. Συνεπώς το Πανεπιστήμιο θα έπρεπε να αποδώσει το έκτακτο βοήθημα ξεπερνώντας τις όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες με απόφαση της συγκλήτου του. Μετά την αναταραχή που προκλήθηκε από τις καταγγελίες φοιτητών ότι δεν έχουν λάβει ούτε ευρώ από τα ποσά που έχουν ανακοινωθεί, πιστώθηκαν τελικά σήμερα οι λογαριασμοί με τα χρήματα που είχαν αναφέρει οι Πριτανικές αρχές ότι θα χορηγηθούν ως πρώτο βοήθημα. Όμως τα χρήματα αυτά αφορούν μόνο 48 φοιτητές. Έκανε σε 48 φοιτητές μας, αυτή ήταν και η ανακοίνωση. Δεν ξέρουμε ακριβώς το ποσό. Μοιράστηκε 26.000 σε 48 φοιτητές. Αυτό ξέρουμε. Ενώ είμαστε 92 φοιτητές που δικαιούμαστε δίκαια τη μοιρασιά. Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Σταύρος Αρναουτάκης επικοινώνησε με το γραφείο του Υπουργού Παιδείας, από που έλαβε τη διαβεβαίωση, την οποία και ανακοίνωσε ότι η απόφαση που εκκρεμούσε δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, λύνοντας τα χέρια των αρμόδιων υπηρεσιών. Το κυριότερο όμως είναι να εξασφαλίσουμε τη στέγη των παιδιών και να είναι στέγη κατάλληλη κλπ. Όπως είχε υποσχεθεί ο Υπουργός. Νομίζω ότι αύριο στη σύσκεψη που έτσι κι αλλιώς ήταν προγραμματισμένη για το μεσημέρι στην Πριτανία θα συζητήσουμε με τις Πριτανικές αρχές και θα βρούμε λύσεις σε όλα.